Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει θέμα και απόψε εδώ στο Start. Απόψε θα συζητήσουμε ξανά για θέματα που αφορούν τον τουρισμό. Αυτή τη φορά όμως θα δούμε μια άλλη πλευρά. Δηλαδή θα δούμε πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσει και έπρεπε ήδη κάποιοι να το έχουν κάνει την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και πολλά άλλα ζητήματα. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μου. Λυκούργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Και καλωσορίζουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε απόψε τον καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Μπούχαλη. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστήσει. Πριν ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση, θέλω να πω δύο πράγματα, πολύ λίγα λόγια για το ποιος είναι ο Δημήτρης Μπούχαλης, για να καταλάβετε και πώς θα συνεχίσει η συζήτηση και τι έχουμε να ακούσουμε απόψε. Είναι λοιπόν καθηγητής τουρισμού, μάρκετινγκ και τεχνολογίας και διευθυντής του Κέντρου Τουρισμού και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Bournemouth στην Αγγλία. Είναι εκλεγμένο μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Τουρισμού. Είναι ειδικός στη στρατηγική διοίκηση και στο μάρκετινγκ τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης στην τουριστική βιομηχανία, στη διαχείριση των καναλιών διανομής του τουριστικού προϊόντος, καθώς επίσης και στο τουριστικό marketing και management. Έχει ασχοληθεί με πολλές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμβουλεύει ανά διαστήματα τακτά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της τεχνολογίας, των πληροφοριών και του τουρισμού. Είναι τέος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνολογίας Πληροφοριών για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό, της οποίας υπήρξε κεντρικό μέλος. Επίσης, είναι σύμβουλος σε ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις και τη δεκαετία του 80 δούλεψε, εργάστηκε εδώ στην Κέρκυρα και ειδικότερα στο Club Med, που σημαίνει ότι έχει μια πολύ καλή εικόνα, τουλάχιστον του παρελθόντος, για τον ομό. Και το πρώτο ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι πώς βλέπετε την Κέρκυρα σήμερα, την Κέρκυρα στην οποία εσείς εργαστήκατε, την Κέρκυρα που κάποτε υπήρξε στην επαρχία του τουρισμού, την Κέρκυρα του σήμερα που καλείται να υποδεχτεί τους τουρίστες και πώς μόνο καλλιέργεια έχει τον τουρισμό. Εντάξει, η Κέρκυρα ήταν πάντα ένα πολύ όμορφο νησί και συνήθως ξεχνάμε πόσο όμορφο νησί είναι. Αλλά χθες, όπως ερχόμουν με το αεροπλάνο, έβλεπες ένα καταπληκτικά πράσινο νησί, πάρα πολύ όμορφη θάλασσα και έβλεπες ένα πανέμορφο χώρο για να πηγαίνεις διακοπές. Και άκουγα τους ανθρώπους που ήταν γύρω μου, οι οποίοι διαρκώς είχαν επιφωνήματα όπως κατέβαινε το αεροπλάνο. Η Κέρκυρα είναι ένα νησί τουριστικό. Εγώ είχα την ευτυχία και την ευχαρίστηση να δουλέψω εδώ δεκαετία του 80. Και επίσης πρόσφατα, όταν άνοιξε η Άκουης, ήρθα πάλι και φτιάξαμε τις εμπειρίες για τα ξενοδοχεία, τα καινούργια που φτιάχτηκαν. Είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλές καλές πηγές. Έχει πηγές για τουριστική προώθηση και για τουρισμό, για τη δημιουργία τουρισμού. Έχει πηγές τόσο φυσικές, όσο και καταπληκτική ιστορία. Άρα μπορεί να φτιάξει πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να δώσει καταπληκτικές εμπειρίες, αλλά κάπου θεωρώ ότι πηγαίνει σε έναν αυτόματο πιλότο. Θεωρώ ότι δεν δίνει το προϊόν το οποίο έχει τη δυνατότητα να δώσει, αλλά έχει εκπληκτικές δυνατότητες. Τώρα, πριν μπούμε στα τις τεχνολογίες, για να δούμε πώς προωθούμε κιόλας, Λυκούργο, το προϊόν και να δούμε πόση αιμονή έχουμε εμείς σε κάποια πράγματα. Μας περιγράψατε μια εικόνα του πώς βλέπει κάποιος την Κέρκυρα από το αεροπλάνο. Το επιφώνημα χαράς. Ήθελα να ρωτήσω αν ξέρετε ποιο θα ήταν το επιφώνημα όταν προσγειώνεται το αεροπλάνο και αρχίζουν αυτοί οι τουρίστες να περπατούν ή να οδηγούν. Παράδειγμα, σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Λέω το ένα της χιλής των προβλημάτων μας. Γιατί καλό είναι να τα βλέπουμε και να μην στρατοκαμιλίζουμε όπως κάνουν ορισμένοι αιρετοί που θέλουν να τα λένε όλα καλά. Δυστυχώς το οδικό δίκτυο είναι απαράδεκτο. Είναι επίοικος απαράδεκτο. Μόλις οδηγούσα από τη νότια Κέρκυρα και βεβαίως βλέπεις τους δρόμους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νησιού. Επίσης, η σήμανση είναι απαράδεκτη. Δεν μπορείς να βρεις το δρόμο σου. Ήμουν εδώ πριν από 1,5 χρόνο και προσπαθούσα να πάω από τον Μπέλεκα στη Δασιά. Mm-hmm. Κάθε φορά πήγαινα από διαφορετικό δρόμο γιατί χανόμουν. Και εγώ υποτίθεται ότι ξέρω την Κέρκυρα, έχω δουλέψει εδώ, έχω ζήσει εδώ. Φανταστείτε κάποιος Γερμανός, κάποιος Ολλανδός, κάποιος Σκανδιναβός, ο οποίος έρχεται εδώ για πρώτη φορά. Και βεβαίως θα πρέπει να δει κανείς πώς είναι ο ανταγωνισμός. Έτσι. Γιατί αν δει κανείς τη Μαγιόρκα, εάν δει κανείς άλλα νησιά και την Πορτογαλία και το πώς έχουν προωθηθεί αυτά τα νησιά και αυτές τις περιοχές,
τα τελευταία 15-20 χρόνια και πώς έχουν επενδύσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία πήρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση. Έτσι. Και πραγματικά, επειδή δουλεύω πολύ στη Μαγιόρκα και είναι ένα υπέροχο νησί, αλλά την ιστορία, την κουλτούρα, το φαγητό, όλες αυτές τις πηγές που έχει η Κέρκυρα, είναι πολύ λίγα άλλα νησιά τα οποία τα έχουν. Και βεβαίως έχουμε τα δύσκολα, τα οποία όταν δεν τα έχουμε πρέπει να τα φτιάξουμε και δεν φτιάχνουμε τα απλά, τις ταμπέλες, τα σκουπίδια, τους δρόμους. Τώρα οδηγούσα, έτσι, και έβλεπα τους τουρίστες να περπατούν στον δρόμο και να προσπαθούν να αποφύγουν τα αυτοκίνητα. Γιατί δεν υπάρχει πεζόδρομος, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Έτσι. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα έχουμε λύσει. Mm-hmm. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να τα λύσουμε. Αν υποθέσουμε ότι λύναμε όλα αυτά τα προβλήματα και βρίσκαμε και έναν μαγικό τρόπο να γίνουμε καλύτεροι στην προώθηση των πηγών, όπως μας χαρακτηρίσατε, του νησιού, όπως είναι ο πολιτισμός, όπως είναι το πράσινο, όπως είναι η ιστορία κτλ. Όλα αυτά δεν αναιρούνται στα πλαίσια του σύγχρονου ανταγωνισμού όταν ο ξενοδόχος, χρησιμοποιώντας το all-inclusive, στην ουσία κλειδώνει τους επισκέπτες μέσα στο ξενοδοχείο του. Όχι, αυτό είναι ένα διαφορετικό τελείως. Πρέπει να έχουμε ένα όμορφο χώρο. Οι πηγές δημιουργούν προϊόν. Έτσι. Τις πηγές χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε προϊόν. Όταν δημιουργούμε το προϊόν, αυτό πουλάμε. Ο κόσμος έρχεται για να καταναλώσει αυτό το προϊόν, έτσι, για να δει πράγματα κτλ. Τώρα, το αν έγινε all inclusive ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά και all inclusive πελάτης θα πάει να δει τα αξιοθέατα, θα πάει στο Αχίλιο, θα πάει στην Παλαιοκαστρίτσα, θα πάει στα διάφορα μέρη. Έτσι. Θα πάει, γιατί εδώ το παράπονο των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών της Κέρκυρας, είναι ότι εξαιτίας του all inclusive δεν βγαίνουν έξω οι πελάτες των ξενοδοχείων. Δεν πηγαίνουν στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, δεν νοικιάζουν αυτοκίνητα να γυρίσουν το νησί. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι δηλαδή ζούμε μια αποστεωμένη, μια κλειδωμένη οικονομία τουριστική μέσω του all inclusive, που το χρήμα δεν διαχέεται και στους ντόπιους επιχειρηματίες. Αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το ακούμε συχνά. Έτσι. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος θα πάει έξω όταν θα του προωθήσεις κάτι το οποίο είναι καλό, θα βγει και θα πάει. Έτσι. Πολλοί κόσμος δεν του αρέσει το all inclusive, γιατί ήταν βολεμένος κάποτε, όπου κάποιος έβγαινε κάθε μέρα και έτρωγε φαγητό μεσημεριανό, βραδινό. Έτσι. Έδινε 25 με 30 ευρώ το άτομο. Πλήρωνε και 15 ευρώ ταξί να πάει και να γυρίσει, έτσι. Αυτό είναι συμφέρει τον ξενοδόχο, συγγνώμη Ρώμη, τον συμφέρει τον ξενοδόχο να αφήσει την πελατεία του εκτός ξενοδοχείου. Βεβαίως, αλλά το θέμα είναι, αν δει κανείς τις διεθνείς τάσεις, ο κόσμος θέλει να μπορεί να προγραμματίσει το κόστος του φαγητού του και το κόστος διαμονής του. Άρα όταν πηγαίνει κάπου θα πρέπει να ξέρει πόσο θα του κοστίσει αυτό το πράγμα. Και επίσης, για να είμαστε και ειλικρινείς, οι περισσότερες ταβέρνες και οι περισσότερες από όλους αυτούς οι εστιατόρους οι οποίοι διαμαρτύρονται, δεν έχουν και το καταπληκτικό προϊόν. Έτσι. Έχουν ένα κακό προϊόν, πολύ συχνά έχουν κακό σέρβις, έτσι. Είναι πολύ ακριβή. Και το all inclusive βγήκε διότι ο πελάτης δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν θα μπορούσε να δίνει 2.000 ευρώ σαν οικογένεια για να πάει κάπου για μια εβδομάδα διακοπές και να βγαίνει έξω να τρώει. Το θέμα όμως δεν είναι το all inclusive. Το all inclusive είναι μία μορφή τουρισμού η οποία έχει τις αγορές της και καλά κάνει και τις έχει. Το θέμα είναι, εάν έχουμε εμείς προϊόν το οποίο μπορούμε να το προωθήσουμε και είναι όμορφο, ο κόσμος προφανώς και θα βγει. Δεν έρχεται για να μείνει ο κόσμος σε ένα ξενοδοχείο μέσα. Πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, στην προώθηση. Είναι η λέξη κλειδί για μας. Λοιπόν, εμείς έχουμε την τάση τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, να θεωρούμε ότι προωθούμε, όταν λέω εμείς δεν εννοώ δημοσιογράφοι, εννοώ όσοι έχουν τις τύχες του νομού στα χέρια τους. Να προωθούν λοιπόν την Κέρκυρα ως τουριστικό προορισμό, κυρίως μέσω των διεθνών τουριστικών εκθέσεων. Πόσο σημαντικό είναι όμως να προωθείς ένα προορισμό μέσω της τεχνολογίας, εννοώ το ίντερνετ, αν κάποια επιχείρηση έχει το δικό της, τη δική της σελίδα που μπορεί να επισκεφθεί ο τουρίστας, και αν εμείς έχουμε κατανοήσει την σημαντικότητα της τεχνολογίας στις μέρες μας. Κοιτάξτε, οι εκθέσεις ήταν μία μορφή προώθησης, αυτό που λέμε B2B. Mm-hmm. Πήγαινε δηλαδή ο ξενοδόχος και συναντούσε τον tour operator για να κουβεντιάσει
και να κάνει κάποια συμβόλαια για να έρθουν του χρόνου οι άνθρωποι στο νησί. Αυτό όσο πάει μειώνεται, διότι οι πελάτες έρχονται κατευθείαν σε εμάς στα ξενοδοχεία και κουβεντιάζουν κατευθείαν πάρα πολλές φορές, βλέπουν το ξενοδοχείο και υπάρχει μια διαδραστικότητα. Το ίντερνετ έχει καταφέρει να φέρει τον πελάτη κοντά στον ξενοδό. Αυτό στο περιβάλλον, στο Web One περιβάλλον, στο οποίο είχαμε τις ιστιοσελίδες των ξενοδοχείων που βγαίναν έξω και τις δείχναμε στους πελάτες. Τώρα όσο πάει, και αυτή είναι η έρευνα που κάνουμε εμείς στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, είναι η διαδραστικότητα της πληροφορίας, η οποία βγαίνει μέσα κυρίως από αυτό που λέμε το Web 2 περιβάλλον. Στο Web 2 περιβάλλον, το οποίο έχει τα social media, τα κοινωνική δικτύωση, τόσο οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί προορισμοί προωθούν το προϊόν τους και από την άλλη μεριά οι τουρίστες βλέπουν και αλληλοεπιδρούν με τα ξενοδοχεία και έχουμε αυτό που λέγεται co-creation. Δηλαδή, συνδιαμορφώνουμε το προϊόν δυναμικά την ώρα που το προϊόν πριν έρθουν και την ώρα που έχουν. Εγώ δουλεύω με κάποια ξενοδοχεία σε άλλες περιοχές στον κόσμο. Έχω ένα ξενοδοχείο με το οποίο δουλεύω στην Πάφο στην Κύπρο, ένα ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και ένα ξενοδοχείο που αναλαμβάνω τώρα στο Χονγκ Κονγκ. Στο οποίο αυτό που κάνουμε είναι ξεκινάμε μια διαδραστικότητα με τους τουρίστες. Εξηγούμε ποιο είναι το προϊόν, φτιάχνουμε ένα positioning βεβαίως στο προϊόν από την αρχή και μετά σιγά σιγά αρχίζουμε να μιλάμε με τον τουρίστα και να του διαμορφώνουμε το προϊόν με βάση τις ανάγκες του. Άρα, αν έρθει κάποιος ο οποίος μας λέει ότι θα έρθουμε στο ξενοδοχείο γιατί θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, θέλω να κάνω διακοπές, φέρνω τη μητέρα μου ή έρχομαι να παντρευτώ στο ξενοδοχείο. Αρχίζουμε και διαμορφώνουμε το προϊόν ανάλογα με τις ανάγκες που έχει ο καταναλωτής. Συχνά οι άνθρωποι που κάνουν marketing για τις περιοχές και για τα ξενοδοχεία έχουν κολλήσει σε μια κατάσταση η οποία είναι η μπροσούρα, ο tour operator, κάποιοι 2-3 tour operators οι οποίους έχουν μέσα και το να πάνε στην έκθεση να συναντήσουν κάποιους ανθρώπους. Αυτό είναι λίγο παροχημένο πλέον. Όσο πάει, προχωράμε σε μια κατάσταση η οποία είναι πολύ πιο διαδραστική και έχουμε one-to-one marketing, δηλαδή μιλάμε με τον πελάτη κατευθείαν. Και ο πελάτης χρησιμοποιεί ένα σύνολο από κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, blogs, ό,τι θέλετε. Και βεβαίως αυτό που μας δημιουργεί ένα τεράστιο, δεν είναι δυσκολία, challenge είναι, πρόκληση. Το πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα διαφορετικά δίκτυα παράλληλα. Έτσι. Πώς διαχειριζόμαστε την εικόνα μας στο διαδίκτυο και πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την εικόνα μας. Γιατί ο πελάτης πλέον δεν μας πιστεύει. Δεν πιστεύει το marketing. Έχετε δει ποτέ φωτογραφία από το Δουβλίνο να βρέχει? Έτσι. Περιμένουμε να σταματήσει η βροχή για 10 λεπτά να βγάλουμε μια φωτογραφία να πούμε «Ελάτε στο Δουβλίνο που έχει ήλιο». Άμα τον δείτε, όταν θα πάτε, πέστε μου και εμένα, έτσι. Λοιπόν, οπότε ο πελάτης έχει φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία αντιλαμβάνεται ότι θα εμπιστεύεται άλλους πελάτες. Mm-hmm. Άρα, τα σχόλια λοιπόν άλλων πελατών, τις παρατηρήσεις. Αυτό που λέμε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι ο ικανοποιημένος πελάτης. Η βαθμολογία που τους ανεβάζουν πάνω στο ίντερνετ, σε διάφορα πόρταλ κτλ. Του τουρισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς. Μας το έλεγε ο πρόεδρος των ιδιοκτών ενοικιαζομένων δωματίων Ελλάδος. Προσπαθεί να πάρει μια άριστη βαθμολογία και δεν μπορεί γιατί τον κατεβάζει το περιβάλλον γύρω-γύρω από την επιχείρησή του, το οποίο δεν είναι αυτό που θα ήθελε. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα πριν από 5 χρόνια έλεγα κάπου ότι δεν έχει σημασία πλέον το πόσο αστέρια έχεις. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το 4 αστέρων ξενοδοχείο, 5 αστέρων ξενοδοχείο. Δεν έχει καμία σημασία. Καμία σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς αντιλαμβάνεται ο πελάτης σου την υπηρεσία που παρέχεις. Έτσι. Πολλά 2 αστέρων ξενοδοχεία κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά από 5 αστέρων ξενοδοχεία. Γιατί αντιμετωπίζουν τον πελάτη τους με έναν διαφορετικό τρόπο. Και ο πελάτης τους βεβαίως τους ανταμείβει όταν κάνει τη βαθμολογία. Η βαθμολογία είναι απολύτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει όμως διαφορά και στις υποδομές του ξενοδοχείου με βάση τα αστέρια. Υπάρχει, αλλά αυτό που μετράμε πάντα είναι η διαφορά μεταξύ το τι περιμένεις, το expectation, με το perceived experience, με το πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ την εμπειρία που παίρνεις. Έτσι, αυτό μετράμε, τη διαφορά αυτών των δύο πραγμάτων. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι
το πώς αντιλαμβάνονται οι πελάτες σου. Αν κάνεις καλή δουλειά στους πελάτες σου, οι πελάτες θα βγάλουν φωτογραφίες, θα τις ανεβάσουν στο Facebook, θα τις ανεβάσουν στο Twitter και θα γίνουν οι ίδιοι πρεσβευτές του προϊόντος. Εγώ έχω 5.000 ανθρώπους στο Facebook, έτσι. Όταν ανεβάζω φωτογραφίες από την Κέρκυρα, ο κόσμος βλέπει. Και ακόμα όταν είναι σε αυτό που λέμε η κατάσταση flow, είναι σε ένα. Κάνει κανονικά τη δουλειά του, δεν σκέφτεται διακοπές. Όμως όταν βλέπει στο δικό μου το Facebook Κέρκυρα, ξαφνικά και απότομα λέει μήπως να πάω στην Κέρκυρα φέτος. Και εκεί αρχίζει η διαδικασία του να το σκεφτούμε και του imagination. Αρχίζει και ψάχνει, σκέφτεται και φαντάζεται. Και εκεί είναι που αρχίζει η διαδικασία να βρούμε το τι είναι στην περιοχή. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία είναι δεδομένο ότι βοηθάει τον τουρισμό, άσχετα με το αν κάποιοι το έχουμε κατανοήσει και το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο. Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι το εξής. Σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που η χώρα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα κατ' επέκταση επιχειρήσεις και που. Στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό είναι πάρα πολλές. Μπορεί μια τέτοια επιχείρηση να υποστηρίξει την τεχνολογία και να είναι προσιτή τεχνολογία σε αυτές τις επιχειρήσεις για να προωθήσει το προϊόν? Βεβαίως. Με μία λέξη βεβαίως. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι καταρχάς η τεχνολογία, πολλά από τα πράγματα, από τα εργαλεία αυτά είναι δωρεάν. Έτσι. Το να είσαι στο Twitter ή να δουλεύεις στο Facebook ή να δουλεύεις ή να φτιάξεις ένα blog είναι δωρεάν. Κοστίζει βεβαίως ο χρόνος στο οποίο να το κάνεις και κοστίζει, εάν χρειαστείς το expertise, το χρειάζεσαι το expertise για να φέρεις τους ειδικούς για να σε βοηθήσουν να το φτιάξεις. Όμως πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο φτηνά από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν, όταν εγώ δούλευα σε τουριστικό marketing και ξενοδοχειακό marketing, έπρεπε να φτιάξουμε μια μπροσούρα, να την πληρώσουμε ένα σωρό λεφτά, έτσι, να αγοράσουμε λίστες με διευθύνσεις ταχυδρομικές και να το στείλουμε την μπροσούρα, την οποία την έπαιρνε κάποιος και την πέταγε. Έτσι. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια διαρκή συνομιλία με τον πελάτη. Να του εξηγούμε το τι γίνεται μες στο ξενοδοχείο. Οπότε το gap αυτό, η διαφορά αυτή με το τι περιμένεις και το τι θα βρεις μειώνεται σημαντικά. Άρα έχεις πιο ευχαριστημένους πελάτες και έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, το θέμα μικρές επιχειρήσεις εναντίον μεγάλων επιχειρήσεων. Πάρα πολλοί μικρές επιχειρήσεις κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει μεράκι στη δικιά του την επιχείρηση, την οποία την αγαπάει και τη βλέπει και τη φροντίζει, έχει τη δυνατότητα να πει την ιστορία του. Και ο κόσμος αγαπάει τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί αγαπάει αυτό το προσωπικό στοιχείο. Εάν δούλευα στο Intercontinental, στο Marriott, έτσι, και εκεί μπορείς να βγάλεις ιστορίες, αλλά εκεί οι ιστορίες είναι τυποποιημένες, γιατί έχεις πολύ συγκεκριμένα guidelines από το brand. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Πολλά πράγματα. Όμως όταν είσαι. Και εκεί θέλεις και μεγαλύτερη ροή στην ουσία πελατών, προκειμένου να καλύψεις τις ανάγκες. Σίγουρα, αλλά όταν δούλευα με μια επιχείρηση στη Money, έτσι. Και σε αυτή την επιχείρηση αυτό που είπαμε είναι ότι θα φτιάχνουν μανιάτικο φαγητό, αποκτήσανε 2-3 άλογα και αρχίσανε και κουβεντιάζανε για τα άλογά τους, για τα ζώα τους, για τη ζωή στη Money, για το φαγητό της Money. Αυτό δημιούργησε μια ιστορία και δημιούργησε ένα κοινό το οποίο δεν ήταν πλέον για να πάω στο ξενοδοχείο το τάδε, ήταν για να πάω να ζήσω τη ζωή της Μάνης. Έτσι. Γιατί είχαμε μία τάση μιμητισμού εμείς που έφευγε από τα ελληνικά δεδομένα, τη φιλοξενία, το κυριακό, για παράδειγμα, χρώμα, το φαγητό, και θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Αλλάξαμε ακόμα και το ύφος των κατασκευών σε ορισμένες περιπτώσεις των μονάδων. Ή τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι βάλαμε το πρωινό, που έχει κυρκυραϊκά προϊόντα, μιλώντας έτσι εδώ για τον τόπο μας. Αυτή η τάση μιμητισμού κόστησε στον τουρισμό στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Προφανώς, εγώ πάντα μιλάω για αυθεντικότητα. Mm-hmm, mm-hmm. Δηλαδή, μιλάω για. Ο κόσμος έρχεται στην Κέρκυρα για να γευτεί την κουλτούρα, για να γευτεί το φαγητό της Κέρκυρας. Άρα θα πρέπει να δώσουμε την αυθεντικότητα. Ορισμένα ξενοδοχεία βάζουν γιαπωνέζικο φαγητό. Κάποιος με κάλεσε απόψε να πάω για φαγητό στο ξενοδοχείο του και θα πάω, αλλά μου έδωσε τη δυνατότητα να φάω σούσι. Και του λέω: είσαι τρελός, θα έρθω στην Κέρκυρα για να φάω σούσι. Μπορεί να έχει σούσι, αλλά δεν θέλω. Θέλω ένα κερκυραϊκό φαγητό, σε παρακαλώ, αν μπορείς να προσφέρεις. Στο Χονγκ Κονγκ, αντίστοιχα, φτιάχνουμε καντονίζ φαγητό. Έτσι. Και προωθούμε καντονίζ φαγητό. Προωθούμε την κουλτούρα, την τοπική. Mm. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που ξεκίνησα να λέω προηγουμένως, ότι
διαμορφώνουμε το προϊόν με βάση τις πηγές. Τις αυθεντικές πηγές έχετε μόνο εδώ. Έτσι. Προφανώς, δεν έχει νόημα όμως, να πας να... Δεν το έχουμε να... συνειδητοποιήσει όμως. Προφανώς όμως, όπως είπε προηγουμένως και η Ρο, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε μια διαφορετική φιλοσοφία. Δηλαδή, η πρώτη αγορά για την Κέρκυρα είναι βρετανική. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των Βρετανών που έρχονται στην Κέρκυρα είναι μικρά παιδιά που έρχονται απλά να ξεσαλώσουν. Και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, για παράδειγμα, χτίστηκαν περιοχές όπως ο Κάβος. Εκεί λοιπόν, τι αυθεντικότητα να πουλήσει. Εκεί δεν πουλάς αυθεντικότητα. Έχουμε τρία λεπτά να πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω. Ξέρετε, επιτρέπουμε εμείς να γίνουν αυτά. Mm-hmm. Στην περιοχή που μένω στον Μπόρμουθ. Είμαστε και εκεί ριζόρτ, έχουμε μια μεγάλη παραλία κτλ. Δεν θα γινόταν ποτέ ό,τι γίνεται στην Κάβο. Γιατί θα επενέβαινε η αστυνομία, θα επενέβαινε η τοπική κυβέρνηση και θα τα έλυνε αυτό το πράγμα. Τώρα πια ευτυχώς έχει ηρεμήσει η κατάσταση στον Κάβο, να πούμε. Δεν είναι όπως ήταν άλλα χρόνια, γιατί η παρουσία είναι της αστυνομίας τουλάχιστον εκεί καθημερινή και ευτυχώς δεν έχουμε τα έκτροπα των προηγούμενων χρόνων. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την προώθηση και τον τρόπο που εμείς ως Κέρκυρα και ως Ελλάδα επιλέγουμε να πορευτούμε. Σας έχουν ζητήσει βοήθεια, κύριε καθηγητά, να πούνε έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζουμε ή μπορεί να μας φέρει κάποιο σε επαφή, είμαι ο Δήμος, είμαι η Περιφέρεια, είμαι κάποιος συμπάσχης που διαχειρίζομαι, έχω 5 καλά στοιχεία στο νομό, πώς να τα προωθήσω. Σας έχουν ενοχλήσει? Η αλήθεια είναι πως όχι, όμως αυτή η επίσκεψη έχει να κάνει με ένα συνέδριο που έγινε χθες, ναι, το οποίο το διοργάνωσε ο Δήμος με βάση ένα πρόγραμμα. Και με κάλεσε η εταιρεία που ουσιαστικά που mm-hmm. έκανε το πρόγραμμα για να αναπτύξω τις θέσεις μου και το πώς θα γίνει το μέλλον του τουρισμού. Γενικά, η Ελλάδα πλέον σε εθνικό επίπεδο κάνει αρκετά καλά πράγματα σε σχέση με τουρισμό και τεχνολογία. Και οι άνθρωποι οι οποίοι τα διαχειρίζονται είναι αρκετά καλοί. Έχουμε μια συνομιλία μαζί, η οποία δεν είναι επαγγελματική. Εγώ έχω δουλέψει όλο τον κόσμο. Ήμουν σύμβουλος της κυβέρνησης Αιγύπτου. Τώρα έχω ένα καινούργιο. Μετά το Σεπτέμβρη πηγαίνω στο Μεξικό για να βοηθήσω την κυβέρνηση στο Μεξικό να φτιάξει ορισμένα πράγματα. Δυστυχώς κανένας δεν είναι προφήτης στην πατρίδα του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας απογοητεύει σε έναν βαθμό. Αλλά βεβαίως. Εγώ έχω δουλειά σε όλο τον κόσμο, δεν είναι θέμα για μένα. Όμως υπάρχει διεθνής εμπειρία, υπάρχει και διεθνής εξειδίκευση, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει. Και χθες γνώρισα τον καινούριο σας δήμαρχο. Mm-hmm. Τον κύριο Νικολούζο. Έμεινε στην παρουσίασή μου, σε όλη την παρουσίαση, η οποία, να σας πω και κάτι καλό. Χθες ήταν προγραμματισμένο να κάνω μία ώρα παρουσίαση, αλλά οι άνθρωποι είχαν τόσο πολύ ενδιαφέρον που έγινε δύο. Και με τίμησαν πάρα πολύ άνθρωποι με την παρουσία τους και βεβαίως είχαμε και μια κουβέντα με τον Δήμαρχο και ελπίζω κάποια πράγματα να μείνουν για μετά ή να ξεκινήσουν κάποια πράγματα από την παρουσία μου εδώ. Πάντως, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικό πλέον. Επιβάλλεται. Και επίσης δεν είναι θέμα τεχνολογίας. Είναι θέμα στρατηγικού μάρκετινγκ. Η τεχνολογία είναι το εργαλείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Άρα, θα πρέπει να καταλάβουμε το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, πώς λειτουργούν τα εργαλεία, mm-hmm, mm-hmm. για να έχουμε τη δυνατότητα μετά να λειτουργήσουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να κάνουμε στρατηγικό μάρκετινγκ. Θα βάλουμε μια ανατελεία αναγκαστικά για να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τώρα ποιο πιστεύει ο κύριος Μπούχαλης ότι είναι το μέλλον του τουρισμού για τη χώρα για την επόμενη δεκαετία. Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη, μιλάμε για να βγούμε από την κρίση, ακούμε πολλά, αλλά και σε αυτό το θέμα το οποίο μας αφορά όλους, τι γίνεται. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή την ώρα που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι του τουρισμού. Θα δούμε και άλλα θέματα. Ο κύριος Δημήτρης Μπούχαλης είναι απόψε μαζί μας. Ο Λυκουργός Κιαδόπουλος είναι εδώ. Μείνετε και εσείς, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχει θέμα. Ακούσαμε πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούν την τεχνολογία και το στρατηγικό μάρκετινγκ, το πώς βρισκόμαστε σήμερα ως χώρα αλλά και ως νομός. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και από εδώ και μπρος. Κύριε καθηγητά, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του τουρισμού στη χώρα για την επόμενη δεκαετία? Γιατί επίσης ένα αρνητικό σημείο που έχουμε, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι ότι σχεδιάζουμε για το επόμενο εξάμηνο αντί για τον επόμενο χρόνο. Δεν πάμε λίγο πιο μακριά? Να βάλουμε κάποιους στόχους και να δούμε τελικά τι θα καταφέρουμε. Εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλλον του τουρισμού? Κοιτάξτε, εγώ λείπω από την Ελλάδα 25 χρόνια και έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες
οικονομικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να φτιάξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο τουρισμός είναι ένα από αυτά. Mm-hmm. Είναι πολύ λίγες οι χώρες οι οποίες έχουν τόσες πηγές και μπορούν να φτιάξουν τόσο καλό τουρισμό. Άρα δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες, ειδικά η περιφέρεια. Έτσι. Δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Έχουμε πολύ λίγες άλλες βιομηχανίες τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το πράγμα. Ο προγραμματισμός είναι πράγματι μικροπρόθεσμος και συχνά έχει να κάνει με τα συμφέροντα κάποιων οι οποίοι εκείνη την εποχή είτε είναι στην εξουσία είτε μπορούν να διαχειριστούν την εξουσία ή να την επηρεάσουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει, δεν έχουμε καλλιεργήσει μάλλον και ένα συγκεκριμένο brand name. Εγώ έχω ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο στο marketing. Τι σημαίνει brand, έτσι. Και παλιά κάποιος έλεγε έχω ένα brand name και έλεγε ορισμένα πράγματα. Τώρα τα πράγματα πάνε ανάποδα. Αυτό που σημαίνει τώρα είναι ότι το brand και το image δημιουργούνται μέσα από την εμπειρία που έχουν όλοι οι καταναλωτές. Γιατί όπως ο καταναλωτής περπατάει στο Λιστόν, πάει στην Παλαιοκαστρίτσα, κάνει μπάνιο στις Μπενίτσες, βγάζει φωτογραφίες, αντιλαμβάνεται αυτό το προϊόν με κάποιο τρόπο και μετά το διαχέει στα δικά του δίκτυα. Άρα, αυτό που γινόταν παλιά, ότι είχαμε ένα brand και λέγαμε εμείς είμαστε αυτό, σιγά σιγά γίνεται ανούσιο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε έξω στον ανταγωνισμό, στη διεθνή κοινότητα, ένα πλαίσιο που να μας ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους? Ή απλά θα πρέπει να είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε? Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουμε. Άρα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις παροχές μας. Θα πρέπει να φτιάξουμε το προϊόν μας. Mm-hmm. Θα πρέπει να φτιάξουμε το προϊόν μας. Να είναι εξαιρετικό, διαφοροποιημένο και μοναδικό σε αυτό που κάνει. Και να έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν βγει από την Ελλάδα. Διαρκώς μου λένε, ξέρεις, η Ελλάδα είναι το πιο όμορφο μέρος του κόσμου. Και είναι δεν πράγματι. Δεν έχουμε πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν έχουμε πάει πουθενά αλλού. Λέω, με τι συγκρίνεις ακριβώς? Λοιπόν, σαν brand έχουμε το όνομά μας. Έχουμε την Ελλάδα, το Greece, έχουμε την Κέρκυρα, το Κόρφου. Έτσι. Αυτό είναι το brand που έχουμε. Και αυτό είναι το brand λόγω της περιοχής. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει ποιος διαχειρίζεται στο Twitter, το at Corfu. Εάν κάποιος έχει ένα παράπονο, εάν έχω εγώ ένα παράπονο, θα πω at Corfu, με πειράζει αυτό. Ποιος θα το πάρει αυτό σαν μήνυμα και τι θα κάνει γι' αυτό, έτσι. Τώρα, επειδή το λέτε αυτό, την διαχείριση ζητημάτων μέσω της τεχνολογίας, εδώ δεν έχουμε φτιάξει ένα πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων, που η επικοινωνία είναι το α και το ω. Έχει υποστεί διασυρμό σε ταμπλόιντ βρετανικά η Κέρκυρα κατά καιρούς, χωρίς εμείς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, χωρίς να μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή, έτσι. Είτε φταίμε, είτε δεν φταίμε, έτσι. Είναι οι περισσότερες περιοχές και πάρα πολλά τουριστικά προϊόντα δεν έχουν resources. Εγώ πηγαίνω στην Αμερική, έτσι. Και πηγαίνω και βλέπω μουσεία στην Αμερική. Το οποίο το Μουσείο της Αμερικής είναι μουσείο για 60 χρόνια, 70 χρόνια. Έτσι. Εδώ έχεις μια καταπληκτική ιστορία, έχεις καταπληκτικά πράγματα. Έχουμε τις πηγές και δεν τις διαχειριζόμαστε σωστά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να βγαίνω γκρινιάρικα, γιατί κάποιος μου είπε πρόσφατα ότι βγαίνω γκρινιάρικα σε όλα αυτά τα πράγματα που λέω. Είναι, πώς το λένε, επίκληση, σας παρακαλώ. Υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η γνώση, υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα και τα κάνουμε για άλλες κυβερνήσεις, τα κάνουμε για άλλες περιοχές, έτσι. Και άρα θα πρέπει κάπως να αποφασίσουμε, να επαγγελματοποιηθούμε, να ξεβολευτούμε όσοι είναι βολεμένοι και προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα και να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα επαγγελματικά, έτσι. Γιατί κανένας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κουβέντιαζα πρόσφατα στην Πορτογαλία. Γιατί μου λέγανε τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αν δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Και τους είπα ότι κανένας δεν μας χρωστάει το βιός μας. Έτσι. Εάν δεν μπορώ να κάνω εγώ τη δουλειά μου, θα πρέπει να κάνει κάποιος άλλος. Άρα θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να φτιάξουμε planning, έτσι, προγραμματισμό. Να φτιάξουμε τα πράγματά μας, να φτιάξουμε τις υποδομές μας, να φτιάξουμε το positioning που λέμε, να βγάλουμε το προϊόν το οποίο είναι ανταγωνιστικό και να βγαίνει εκεί έξω. Να πάρουμε μετά αυτό το πράγμα και να το προωθήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα κανάλια. Ξέρετε, πολύ συχνά με καλούν να τους προωθήσω ένα προϊόν.
Έτσι, με καλό να προωθήσω ένα ξενοδοχείο ή μια τουριστική περιοχή. Όμως όταν παίρνεις το προϊόν, αντιλαμβάνεσαι ότι το προϊόν δεν είναι έτοιμο. Έτσι. Μπορεί να έχεις ένα ξενοδοχείο, μπορεί να έχεις κρεβάτια, μπορεί να έχεις τραπέζια, μπορεί να έχεις κουζίνα. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το ένα προϊόν το οποίο θα βγει έξω και θα είναι ανταγωνιστικό. Και πάρα πολύ συχνά μπαίνω και τους βοηθάω στο να φτιάξουν το προϊόν τους. Δηλαδή πάμε πίσω, διαμορφώνουμε το προϊόν, το τοποθετούμε στην αγορά και λέμε ότι αυτό το προϊόν είναι για αυτούς τους πελάτες και μετά αρχίζουμε και το προωθούμε. Διαβάζω πάντως έτσι μια γρήγορη ματιά που έριξα σήμερα, σε συνεντεύξεις έχετε δώσει, λέτε ότι υπάρχει αστήρευτη πηγή ελληνικού πολιτισμού και του τουρισμού, η οποία δεν είναι αξιοποιημένη όπως θα έπρεπε, και οι πηγές. Και είπατε επίσης να διοικήσουμε ως χώρα και να πουλήσουμε σωστά τον ελληνικό τουρισμό. Είστε αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός και είναι μονοκαλλιέργεια και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας θα διοικηθεί? Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κράτος. Αναφέρομαι και στους νομούς όπου υπάρχει ο υπεύθυνος κάθε φορά και θα προωθηθεί σωστά. Είστε αισιόδοξος? Κοιτάξτε, νομίζω καταρχάς θα πρέπει να διαμορφώσουμε μια κατάσταση στην οποία ο τουρισμός αντιμετωπίζεται επαγγελματικά και όχι πολιτικά. Έτσι. Άρα θα πρέπει να έρθουν επαγγελματίες, άνθρωποι που να κάνουν αυτό το πράγμα και να το κάνουν επαγγελματικά και όχι με πολιτικά κριτήρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουριστικά προϊόντα, όσο σαν περιοχές, αλλά και σαν επιχειρήσεις, οι οποίες δουλεύουν σωστά. Mm-hmm. Έτσι. Εγώ πάντα μιλάω για την πυραμίδα. Έτσι. Η πυραμίδα mm-hmm. λέει ότι το 10-15% των επιχειρήσεων είναι πολύ καλύτερα, είναι επάνω, μετά υπάρχει ένα 40-45% και μετά είναι το υπόλοιπο το οποίο δεν πάει τόσο καλά. Και η θεωρία το βγάζει αυτό το πράγμα. Λέγεται adoption of innovation, καινοτομία, πώς παίρνει την καινοτομία. Υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν αυτά τα πράγματα και τα κάνουν καλά. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα επηρεάσουμε όλους. Έτσι. Κάποια στιγμή έλεγα, όταν είχαμε το 1262 τον νόμο ο οποίος επιδοτούσε τουριστική ανάπτυξη, έλεγα τότε και δεν με άκουγε κανείς ότι πριν να δώσει κάποιος ένα τεράστιο δάνειο σε κάποιον για να φτιάξει μια επιχείρηση, θα πρέπει να τον εκπαιδεύσει. Έτσι. Όπως πριν να δώσει κανείς στο παιδί του ένα αυτοκίνητο μεγάλης αξίας, απαιτεί να πάρει δίπλωμα να ξέρει πώς θα το οδηγήσει, έτσι, για να μην σκοτώσει τον κόσμο. Το ίδιο έπρεπε να γίνει και σε πράγματα τα οποία σε διοίκηση τουρισμού. Δυστυχώς όμως, αυτό είναι ένα παράπονο το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά στην Ελλάδα, είναι ότι όποιος έχει πιει πάνω από 3 καφέδες σε ένα ξενοδοχείο θεωρεί τον εαυτό του ειδικό. Έτσι. Όποιος έχει πάει πάνω από 2 ταξίδια θεωρεί ότι μπορεί να διοικήσει τουρισμό. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Δεν θα μπαίνατε σε ένα αεροπλάνο να πετάξετε, εάν ξέρατε ότι ο πιλότος δεν είναι qualified, δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα. Δεν θα πηγαίνατε να κάνετε μια εγχείρηση καρδιάς αν δεν ξέρετε ότι ο γιατρός σας δεν είναι ειδικός για να ξέρει τι κάνει. Όμως στον τουρισμό είμαστε όλοι λίγο ειδικοί, έτσι. Άρα θα πρέπει σιγά σιγά να επαγγελματοποιηθούμε και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους, πώς μπορούμε να την κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, να βάλουμε κριτήρια σε αυτούς ότι η κοινωνία απαιτεί 1, 2, 3, 4 πράγματα. Η επιχείρηση απαιτεί 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Οι πελάτες μας, πολύ σημαντικό, απαιτούν 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Έτσι. Και να βάλουμε όλο αυτό το συνοθήλευμα από τις απαιτήσεις μαζί και να δούμε πώς διαμορφώνουμε το προϊόν έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, τους κοινωνικούς εταίρους, όπως το λέτε στα ελληνικά, και μετά να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία έτσι ώστε να το επικοινωνήσουμε αυτό σε ένα διεθνές επίπεδο. Αυτή τη στιγμή, το λέω πάρα πολύ συχνά, η Ελλάδα πηγαίνει στον τουρισμό σε αυτόματο πιλότο. Πολλές φορές με σταματάνε και μου λένε πώς πάει η Ελλάδα φέτος. Λέω, η Ελλάδα φέτος πάει αρκετά καλά. Έτσι. Και πράγματι, φέτος συγκυριακά η Ελλάδα πηγαίνει αρκετά καλά. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε λίγο τα θέματα της Ρωσίας και τα λοιπά και το τι θα γίνει με την Ουκρανία και τα λοιπά. Αυτό όμως, μήπως τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία που μας έρχονται και δεν τα έχουμε εκτιμήσει, δηλαδή είναι ποσοτικά και όχι ποιοτικά? Γιατί πολλές φορές λέμε εδώ, ας πούμε, έρχονται στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας 100 επιβάτες, κατεβαίνουν, πηγαίνουν απέναντι στα κουρασγερόπλια. Από το κουρασγερόπλιο κατεβαίνει μετά την Κέρκυρα στην Κεφαλονιά, τον καταγράφουμε και εκεί. Κατεβαίνει στη Ζάκυνθο, το κατεγράφουμε και εκεί. Ή πηγαίνει από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας στην Αλβανία, ξανάρχεται, τον ξανακαταγράφουμε.
και μήπως υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα σε ό,τι αφορά την καταγραφή. Το θέμα είναι, μας αφήνει χρήματα και αυτά τα χρήματα θα μας τα αφήσει αν και όποτε ηρεμήσει η γειτονιά μας που αποτελεί ένα ναρκοπέδιο και έχουν πέσει όλοι πάνω μας. Εδώ είναι θέμα πώς διαχειριζόμαστε τη στατιστική και η στατιστική πάντα θέλει την επαγγελματοποίησή της και αυτή. Το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι όταν έρχεται ο τουρίστας τι κάνει. Πού μας αφήνει τα χρήματα. Και πάντα εγώ προσπαθώ να εξηγήσω τόσο σε κυβερνήσεις, αλλά όσο και σε επιχειρηματίες, ότι για να σου αφήσει χρήματα ο τουρίστας θα πρέπει να του δώσει τα κίνητρα. Έτσι. Θα πρέπει να του εξηγήσει ότι θα κάνεις αυτό το προϊόν και αυτό το προϊόν θα είναι μοναδικό. Θα ανέβεις επάνω στο βουνό και θα δεις το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα το οποίο βλέπει από εκεί. Θα σε πάρω εγώ με ένα αυτοκίνητο, θα σε πάω εκεί, θα ανοίξω ένα σαλόνι για σένα, θα σου αφήσω μια σαμπάνια και πέντε άλλα πράγματα και θα σου δώσω μια μοναδική εμπειρία. Είμαστε καινοτόμοι. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα και γενικά σε όλο τον κόσμο, κανένας δεν μπορεί να φάει πρωινό μετά τις 10 ώρα το πρωί. Σε ξυπνάει ο άλλος, σου λέει, γιατί δεν ξύπνησες να έρθεις να φας προϊόν, να φας πρωινό στις 10 και 4. Άργησες πάλι, μην το ξανακάνεις. 20 χρόνια πριν ο κόσμος το αντιμετώπιζε αυτό, το είχε σαν τέτοιο. Τώρα σου λέει, εγώ ξύπνησα 10 και 24, τώρα τι θα γίνει, θα με τιμωρήσεις, θα φάω πρωινό που έχω προπληρώσει. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να καταλάβουμε το πώς διαμορφώνεται ο τουρισμός, πώς διαμορφώνεται το προϊόν και πώς δημιουργούμε αξία για τον πελάτη ο οποίος έρχεται εδώ. Και να σταματήσουμε επιτέλους να γκρινιάζουμε. Δεν μας αφήνουν αρκετά λεφτά, τρώνε μέσα all inclusive, δεν κάνουν εκείνο, δεν κάνουμε το άλλο. Άμα δεν μας κάνει, ας πάμε να βρούμε αυτό που μας κάνει. Έτσι. Δηλαδή, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που γκρινιάζουν για αυτό το πράγμα. Όμως, δεν θέλει κανένας να χάσει τη βολή του. Εάν εγώ θέλω πρωινό 10 και 25, θέλω πρωινό 10 και 25. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Έτσι. Και πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα, πώς διαμορφώνονται και πώς διαμορφώνονται καινούργιες στάσεις. Και να ακολουθήσουμε λίγο τις στάσεις. Πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπου οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεβολευτούν. Γιατί βολεύτηκαν κάποτε έτσι, ή γιατί κάποτε ήταν έτσι. Γιατί έτσι το έμαθαν κάποτε. Ναι. Και πολύ συχνά η δουλειά μου είναι να μπω μέσα σε μια επιχείρηση και να κάνουμε αυτό που λέμε re-engineering, επανασχεδιασμό των πάντων. Το πώς διαμορφώνομαι, mm-hmm. το πώς διαμορφωνόμαστε, το ποιες γλώσσες μιλάμε. Έτσι, μιλάμε τουρκικά. Αυτή τη στιγμή η τουρκική αγορά αναπτύσσεται ραγδαία. Όλο το Αιγαίο έχει πάρα πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από Τούρκους. Και πολλοί στο Αιγαίο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη και στα νησιά, στην Κο, μαθαίνουν τουρκικά για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους πελάτες που έρχονται. Έτσι. Έχουν αντιστραφεί μάλλον οι συνισταμένες. Μιλάμε Κινέζικα. Παρελθόν. Ξέρουμε τι θέλει ο Κινέζος. Πολλές φορές μου μιλάνε για τους Κινέζους που θα έρθουν στην Ελλάδα και τα λοιπά και τι θα κάνουν. Οι Κινέζοι δεν θέλουν να μαυρίσουν. Όλο το προϊόν μας είναι για να μαυρίσει κανείς. Να πάει στη θάλασσα, δεν θέλει να μαυρίσει. Ο Κινέζος δεν πίνει κρύο νερό, πίνει ζεστό νερό. Τρώει κότσι για πρωινό. Τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα. Βγαίνουν διάφοροι και μιλάνε, ειδικά για ειδικές μορφές τουρισμού. Ναι. Μιλάνε τώρα, βγαίνουν κάποιοι και μιλάνε, ξέρω εγώ, θα κάνουμε θρησκευτικό τουρισμό. Ωραία, να το κάνουμε. Έχετε διαμορφώσει αυτά τα πράγματα. Έχουμε τώρα ένα καινούργιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που κάνω αυτή τη στιγμή. Διαμορφώνει το Holy Grail, είναι η διαδρομή του Δισκοπότηρου και το φτιάχνουμε τώρα, έτσι, με την Ισπανία και νομίζω ότι έχει και συμμετοχή η Ελλάδα και η Γαλλία, το οποίο θα το φτιάξουμε σε λίγο. Φτιάχνουμε το τουριστικό προϊόν ολόκληρο. Φτιάχνουμε ολόκληρο ένα προϊόν προϊόν. Που στην ουσία, ας πούμε, για παράδειγμα το συγκεκριμένο αυτό προϊόν στηρίζεται πάνω σε ένα μύθο, έτσι. Ναι, μα όλα, και είναι εδώ αυτό που λέμε storytelling, είναι πώς διαμορφώνουμε τις ιστορίες. Και στην Κέρκυρα ειδικά έχετε πάρα πολύ κουλτούρα, έχετε πάρα πολλές ιστορίες, έχετε πάρα πολλή ιστορία για να διαμορφώσετε πράγματα, έτσι. Μα ήταν και ένα σλόγγαν της χώρας κάποτε, ζήσε το μύθος στην Ελλάδα, αλλά εμείς μείναμε στο σλόγγαν. Δεν μπήκαμε επί της ουσίας. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαμορφώνουμε προϊόντα και να καταλαβαίνουμε γιατί έρχεται ο πελάτης. Και να υπάρχει μια στρατηγική. Και επίσης το θέμα το οποίο που διαχειρίζομαι εγώ, το οποίο είναι τεχνολογία και η επικοινωνία μέσω της τεχνολογίας, να μπορείς να έχεις μια αμφίδρομη
σχέση με τον πελάτη σου με βάση συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος. Εάν το κάνεις αυτό, μετά έχεις αυτό που λέμε intention demand. Κάποιος έρχεται για σένα. Δεν πάει για κάπου αλλού. Δεν έρχεται. Γιατί ήλιο και θάλασσα έχουν όλοι. Έτσι, αν πάρεις όλη τη Μεσόγειο, όλοι έχουν ήλιο και θάλασσα. Το θέμα είναι πώς εσύ θα διαμορφώσεις ένα προϊόν το οποίο θα είναι μοναδικό για τη δικιά σου, για το δικό σου προορισμό, για το δικό σου ξενοδοχείο. Πώς θα φτιάξεις ένα ξενοδοχείο το οποίο πραγματικά θα έρχεται ο άλλος, γιατί έχει το μεγαλύτερο σπά στον κόσμο, έτσι. Γιατί θα έρχεται, γιατί πραγματικά θα έχει αυθεντικό φαγητό. Γιατί θα έχει μια κυρία η οποία θα φτιάχνει το σοφρίτο, το κερκυραϊκό εκεί. Έτσι. Και υπάρχουν τέτοια μαγαζιά. Διαφημίζονται, ας πούμε, ξέρω μια κυρία στον Πεντάτη που το μαγαζί της είναι ένα κοινότυπο μαγαζί. Έτσι, και πέφτουν οι Γερμανοί σαν τις μύγες μόνο και μόνο γιατί στους τουριστικούς οδηγούς είναι πασίγνωστοι για το παστίτσιο που για το μουσακά που φτιάχνουν. Ναι, είναι απίστευτο. Αλλά και ακαδημαϊκά να το σκεφτεί κάποιος, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος, όχι όλη η Ευρώπη, έχει διαβάσει Όμηρο. Λοιπόν, έχεις καταγεγραμμένη, σωστά ή λάθος, την Κέρκυρα ως μία από τις τάσεις του Οδυσσέα, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη ως την γενέτειρα του Οδυσσέα και κανένας δεν το έχει αξιοποιήσει. Κανείς δεν ξέρει, ας πούμε, την παραλία που βγήκε ο Οδυσσέας να βρει την Νοσικά. Θα τσακωθούμε τώρα, άμα ορίσουμε την παραλία που βγήκε, εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε να ορίσουμε τώρα για να βάλουμε το μύθο ότι η παραλία που βγήκε ο Οδυσσέας είναι η τάδε. Θα βγει διπλάνη η παραλία και θα πει όχι. Δεν ήταν εκεί, ήταν σε εμάς. Γιατί βάλατε αυτούς. Δεν είμαστε και όριμοι ως κοινωνία να κάνουμε κάποια πράγματα. Ακούστε. Οι μύθοι είναι πηγές. Ήμουν πριν από μερικά χρόνια στη Ρουμανία και μίλαγα με τον Υπουργό Τουρισμού της Ρουμανίας και τους έλεγα ότι κοιτάξτε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, ο Δράκουλας και η ιστορία του Δράκουλα, η οποία είναι μύθος, είναι κάτι το οποίο φέρνει ανθρώπους εδώ. Άρα, ή θα το χρησιμοποιήσετε αυτό το πράγμα ή όχι. Και αφού δεν το καταλάβαινε λοιπόν ο Υπουργός, του είπα, κοίταξε να δεις, ο Μίκι Μάους δεν υπήρχε ποτέ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα στο Παρίσι, πηγαίνουν 45.000 άνθρωποι για να δουν το Mickey Mouse. Και νομίζω έχει 4 ή 5 Disneylands around the world. Έχει Φλόριντα, έχει Καλιφόρνια, έχει Τόκιο, έχει Χονγκ Κονγκ και έχει Παρίσι. 5. Λοιπόν, κάθε μέρα, γύρω στους 300 με 350.000 άνθρωποι πηγαίνουν εκεί για να δουν το Mickey. Έτσι, και να κάνουν 5 πράγματα. Άρα, ο μύθος και η ιστορία είναι πολύ ισχυρό όπλο της διαμόρφωσης του προϊόντος. Έτσι. Και άρα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε αυτό πολύ έξυπνα. Μόνο η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν τόση ιστορία που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πραγματική ιστορία για να διαμορφώσουν ένα τεράστιο προϊόν. Έτσι. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο για να κλείσουμε και βέβαια αυτή η συζήτηση θα θέλαμε να είναι πάρα πολλές ώρες, γιατί ειλικρινά λέτε πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και για μας, για να μπορούμε μετά να θέτουμε ερωτήματα όταν συζητάμε με εκπροσώπους του τουρισμού αλλά και πολιτικούς και για τους φίλους τηλεθεατές. Θέλω να μας πείτε ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή την ώρα στην Ελλάδα στο κομμάτι του τουρισμού και τις τεχνολογίες, της προώθησης του προϊόντος συνολικά. Κοιτάξτε, νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη της δυνατότητας να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του πράγματος και το πόσο απαιτείται επαγγελματοποίηση και η χρήση εξειδικευμένων ανθρώπων και εξειδικευμένης εμπειρίας και γνώσης. Ξαναλέω, κανένας δεν θα μπαίνει σε ένα αεροπλάνο αν ο πιλότος δεν ήξερε πού να πάει. Και κανένας δεν θα πήγαινε στο χειρουργείο αν δεν ήξερε ο γιατρός να τον χειρουργήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Άρα θα πρέπει να διαμορφώσουμε το τουριστικό προϊόν με βάση διεθνή εμπειρία, να αποφύγουμε τα λάθη που έχουν κάνει άλλοι. Γιατί ξέρετε, ο καθένας νομίζει ότι το χωριό του και όπου πάμε μου λένε εδώ είμαστε διαφορετικά. Δεν είμαστε. Έτσι. Οι κάβοι, ο κάβος που λέτε εσείς εδώ, υπάρχουν γύρω στα 10 με 12 περιοχές στην Ευρώπη που έχουμε ακριβώς την ίδια εμπειρία. Το Μαγκαλούφι είναι ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Και εκεί φέρνεις επαγγελματισμό και τα λύνεις αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι να καταλάβουμε ότι κανένας δεν μας χρωστάει το βιός μας. Έτσι. Άρα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε αξία, να δημιουργήσουμε προϊόν και να το προωθήσουμε το προϊόν έτσι ώστε κάποιος να έρχεται να θέλει να μας δώσει τα λεφτά του.
να θέλει να μας δώσει το χρόνο του, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο τα λεφτά του, είναι το χρόνο του. Μας δίνει ο τουρίστας σε εμάς τις δύο καλύτερες εβδομάδες του χρόνου του. Τις επενδύει επάνω μας. Έτσι. Λοιπόν, άρα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο να έρχεται ο κόσμος να μας λέει: σας παρακαλώ, μπορούμε να το αγοράσουμε. Και ξέρετε κάτι. Αυτοί οι οποίοι το κάνουν καλά έχουν waiting list. Έχουν ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν. Και θα το δείτε και εδώ και παντού. Έτσι. Χθες πέρασα στο Λιστόν. Ένα μπαρ ήταν γεμάτο. Όλα τα άλλα ήταν άδειο. Δεν ξέρω γιατί αυτό το μπαρ ήταν γεμάτο. Κάτι πρέπει να κάνει καλά. Δεν ξέρω τι κάνει καλά. Έτσι. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα καλά. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τι μας διαφοροποιεί, τι κάνουμε καλό, γιατί δίνουμε αξία, να το οργανώσουμε αυτό επαγγελματικά και μετά να το επικοινωνήσουμε μέσα, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από, από την αλληλεπίδραση των κοινωνικών συστημάτων δικτύωσης και να δώσουμε την εμπειρία στον τουρίστα και στον καταναλωτή, ο οποίος πραγματικά την αξίζει. Και ένα τελευταίο πράγμα θέλω να σας πω. Και με αυτό θα κλείσουμε, ναι. Ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να σταματήσουμε να ανεχόμαστε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ανεχόμαστε. Έτσι. Γιατί ανεχόμαστε και σαν λαός πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να ανεχόμαστε. Και κανένας, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ρώσος, δεν χρειάζεται να ανέχεται αυτά τα πράγματα, γιατί θα πάει κάπου αλλού, τα οποία δεν θα τα βρει. Αυτά τα πράγματα. Άρα, να πάμε λίγο έτσι σε πιο αισιόδοξα πράγματα. Πρώτον, μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε τις πηγές που πολλοί άλλοι δεν τις έχουν. Έχουμε την εμπειρία. Έχουμε τα εργαλεία. Ας το κάνουμε. Κύριε Μπούχαλη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν απόψε μαζί μας. Να είστε καλά. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη συζήτηση καταρχήν για μας και βεβαίως και για τους τηλεθεατές. Και ευελπιστώ ότι επειδή θα έρθετε ξανά στην Κέρκυρα, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον Λυκουργό Σκιαδόπουλο. Καλό βράδυ και από μένα. Πάνω απ' όλα όμως, κυρίες και κύριοι, και απόψε, ευχαριστούμε εσάς που επιλέξατε το Start για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας.